Για να είμαι ακριβής, ρωτήθηκα από κάποιους δημοσιογράφους εάν επισκέπτονται το Διεθνές Νομιματικό Ταμείο ε, δημοσιογράφοι. Η απάντησή μου είναι ότι από όσα γνωρίζω, το Διεθνές Νομιματικό Ταμείο καλεί δημοσιογράφου από όλο τον κόσμο, καλεί ε, διακεκριμένους επιστήμονες, οικονομολόγους, καλεί ακόμα και προσώπους ε, του χρηματοπιστωτικού χώρου και οργανώνονται συχνά είτε σεμινάρια, είτε συζητήσει, είτε θα λέγα, ανταλλαγή, γίνεται ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών του, του, Ταμείου. Αυτή είναι μια συνήθιση πρακτική, δηλαδή. Είναι μια συνήθιση πρακτική. Από όλο τον κόσμο καλούνται να συμμετέχουν σε αυτά τα σεμινάρια ή στην ανταλλαγή απόψεων ή στις, στα συνέδρια του Διεθνού Ταμείου είτε ε, λοιπόν δημοσιογράφοι είτε μεγα -ε, επιστήμονες και πάλι και περιπτώσει ε, γίνεται μια ενημέρωση ε, και στους, ιδιαίτερα στους δημοσιογράφους από το Διεθνές Ταμείο σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους, τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων σχετικά με τα προγράμματα που εφαρμόζει στις διάφορες χώρες. Αυτή ήταν η ερώτηση που έγινε, απάντησα και στη συνέχεια μου ζητήθηκε να απαντήσω αν... Γνώριζαν αν Έλληνε δημοσιογράφοι είχαν προσκληθεί. Η απάντησή μου είναι ότι ναι, από όσο γνωρίζω, είχαν προσκληθεί στα πλαίσια αυτού του γενικού προγράμματο του Δούνου και Έλληνε δημοσιογράφοι. Ωστόσο, διευκρίνησα ξεκάθαρα ότι αυτό περιέπεσε στην αντίληψή μου τελείω στοιχεία, διότι είδα μερικού, δεν θυμάμαι καν ποιοι ήταν αυτοί. Ένα-δύο είχα δει στου δρόμου τη Ουάσιγκτον και μου επισημάναν ότι όταν του ρώτησα γιατί βρίσκονται εδώ ότι είχαν κληθεί ή είχαν προσκληθεί από το Διεθνές Δημοτικό Ταμείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ γνώριζα τα προγράμματα του Ταμείου ή μου είχαν ανακοινώσει λίστες ή ονόματα δημοσιογράφων Ελλήνων ειδικότερα που είχαν συμμετάσχει σε αυτά. Στην απάντηση μου επίσης περιέλαβα και ε, το εξή ότι αν ε, επιθυμούν ε, η Επιτροπή ε, να ε, γνωρίζει να γνωρίσει τα ονόματα των δημοσιογράφων. Ε, σε μια σχετική ερώτηση που μου έγινε, απάντησα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να απευθυνθεί η Επιτροπή για την Αλήθεια για το Δημόσιο Χρέο ή στο Διεθνέ Νοματικό Ταμείο και ειδικότερα στον εκπρόσωπο τύπου, τον Τζέρι Ράι, και να ζητηθούν τα ονόματα και ελπίζοντα ότι θα ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα αυτό. Ναι, Κύριε Ρομιλιώτη, εσεί ε, αναφέρατε ότι οι δημοσιογράφοι αυτοί που παρακολουθούσαν αυτά τα σεμινάρια. Το έκανα για να προωθούν στη συνέχεια τι απόψει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Δεν είπα κάτι τέτοιο και δεν μπορούσα να το πω, διότι δεν συμμετείχα σε αυτά τα σεμινάρια. Δεν γνωρίζω πώ οργανώνονται και τι λέγονται σε αυτά τα σεμινάρια. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν ε, μπορώ να υποστηρίξω ότι το Ταμείο οργανώνει αυτά τα ε, σεμινάρια, προκειμένου να επηρεάσει ή να ε, προσετεριστεί, θα έλεγα, ε, φίλους, ε, ε, φίλους δημοσιογράφου, προκειμένου. Να περάσει τι θέσει του ευκολότερα στι χώρε ε, όπου εφαρμόζονται το προγράμματα. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια οικονομική συναλλαγή, δηλαδή κάποιο όφελο οικονομικό για του δημοσιογράφου αυτού, ε, Είναι εξαιρετικά δύσκολο κάτι τέτοιο να συμβεί. Στο βαθμό που το Ταμείο λειτουργεί με διαφάνεια και σίγουρα θα είχε υποπέσει στα, στην αντίληψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβουλίου αν υπήρχε υπόκρυπτα τα σεμινάρια αυτά και οι εκδηλώσει αυτέ του Ταμείου ένα είδου συναλλαγή. Δεν υπενηχθήκατε κάτι τέτοιο εσεί στη Βουλή ή κάπου αλλού. Σε καμία περίπτωση. Επειδή ακούστηκαν διάφορα ονόματα, γράφτηκαν και στο διαδίκτυο και για τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Γιώργο Οικονομέα στο ΜΕΓΑ. Ε, υπήρξε περίπτωση να συναντήσετε κάποιον από αυτού στην Ουάσιγκτον ή εσεί ή κάποιο συνεργάτη σα ή υπήρξε κάποιο, κάποια πληροφορία ότι συνεργάστηκαν με τον Δουνουτού, ότι παρακολούθησαν κάποια σεμινάρια. Ουδέποτε είπα κάτι τέτοιο, ουδέποτε συνάντησα τον κύριο Καμπουράκη και τον κύριο Οικονομία ε, στη Ουάσιγκτον εξάλλου, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα το γνώριζα, διότι ε, είχα πολύ στενή επαφή με τον ε, εκπρόσωπο του ΜΕΓΑ στη Ουάσιγκτον, τον Μιχαλή Εγνατίου. Ε, τώρα, ε, υπάρχει κάτι με δηλαδή από ό,τι γνωρίζετε εσείς, σε αυτά τα σεμινάρια, όποιοι συμμετείχαν δημοσιογράφοι, ε, ή λέτε ήταν μια συνήθιση πρακτική, υπάρχει κάτι με θα μπορούσε να υπάρχει κάτι με ακόμη και αν δεν υπήρχε οικονομική συναλλαγή. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι η σύνδεση πρακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να καλεί δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Τώρα, αν η πολιτική αυτή είναι σωστή ή όχι, δεν το γνωρίζω. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έχει κάποια λίστα με, από κάθε χώρα ενδεχομένω με φιλικά προσκύμενου δημοσιογράφου προ το δούνο του. Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Θα μπορούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δώσει τα ονόματα, να δώσει δηλαδή, λίστα με ονόματα δημοσιογράφων που συμμετείχαν σε αυτά τα σεμινάρια, αν το ζητήσει η Βουλή ενδεχομένω. Πιθανώ να ανταποκριθεί θετικά. Εάν δεν ανταποκριθεί θετικά, νομίζω ότι θα κάνει ένα λάθο το Ταμείο, γιατί θα ε, δημιουργήσει ε, υπόνοιε mm. ότι κάτι θέλει να υποκρύψει. Και απέφχομαι το Ταμείο να απαντήσει αρνητικά στο αίτημα που, από ό,τι γνωρίζω. Από ό,τι πληροφορήθηκα, έχει ήδη υποβληθεί στο Ταμείο. Ε, τώρα, επειδή ούτω ή άλλως δημιουργήθηκε ένα θόρυβο με την τοποθέτηση που κάνατε στη Βουλή, ε, εσεί θα μπορούσατε να αναφέρετε, επειδή λέτε ότι συναντήσατε ούτω ή άλλω κάποιου δημοσιογράφου, να αναφέρετε κάποια ονόματα των δημοσιογράφων που συναντήσατε, για να μην ξέρετε, ε, πέφτει μια λάσπη εναντίον όλων των δημοσιογράφων ουσιαστικά. <στομίως> δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι καν ποιο συνάντησα στον δρόμο. Έναν δημοσιογράφο, γιατί. Ένας, ένας, δύο, γνωρίζετε κάποιον. Ναι, ναι, είναι ένα-δύο δημοσιογράφοι, του οποίου δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ε, εγώ είμαι τώρα εδώ πίσω στην Ελλάδα περίπου τρία χρόνια. Αυτό ποια περίοδο έγινε. Ε, θα σα γελάσω. Ε, έγινε, προφανώ έγινε στα πρώτα χρόνια τη ένταξη Ελλάδα στο. Στο, 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 στο μνημόνιο. Πάντω, ενδεχομένω, ήταν καλύτερα ίσω να αναφέρατε κάποια ονόματα, αφού Μα... του γνωρίζετε για να μην σπηλώνονται όλοι οι δημοσιογράφοι. Πρώτον, δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα, γιατί ε, όπω γνωρίζετε, και το είπα αυτό στην, 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 Εξτα... στην Βουλή, ε, στην Επιτροπή για την Αλήθεια για το Δημόσιο Χρέο, εγώ δεσμεύομαι ω πρώην στέλεχο του Διευθυντή Ταμείου να μην αποκαλύπτω. Κανένα στοιχείο το οποίο δεν έχει δει το φω τη δημοσιότητα από επίσημες ανακοινώσει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ή από τα επίσημα έγγραφα του Ταμείου. Άρα και να ήξερα και να θυμόμουν, δεν θα μπορούσα να τα πω. Εσεί με του δημοσιογράφου που είχατε συναντηθεί στην Ουάσιγκτον, είχατε ένα διάλογο μαζί του, δηλαδή του ρωτήσατε και σα απάντησαν ότι ήρθαμε εδώ για κάποιο σεμινάριο. Ναι, σα είπα ότι ήταν πολύ σύντομη η συζήτηση, γιατί ήταν. Στο δρόμο της Ουάσιγκτον, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, ούτε καν καθίσαμε να συζητήσουμε περισσότερο. Ε, κατά καιρού, ε, έβλεπα κάποιου Έλληνε δημοσιογράφου, οι οποίοι ερχόντουσαν στη Ουάσιγκτον, όχι κατά ανάγκη για, στα πλαίσια αυτών των σεμιναρίων. Παραδείγματο χάρη στι ετήσιε συνόδου ε, ή στις, ε, ε, στη σύνοδο ε, του Απριλίου, που γίνεται στη Σύνοδο στη Ουάσιγκτον, ερχόντουσαν πολλοί Έλληνε δημοσιογράφοι ω ανταποκριτέ πλέον ελλην, ελληνικών εφημερίδων ή ελληνικών καναλιών. Ε, ειδικοί, θα έλεγα, απεσταλμένοι των, των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του, των ετήσιων ε, συνόδων. Ε, κάτι τελευταίο. Ε, γνωρίζετε ενδεχομένω ή να είχατε έτσι, κάποια πληροφορία στο παρελθόν ε, για ενδεχομένω και για δημοσιογράφους άλλων χωρών να υπήρχε κάποια οικονομική συναλλαγή με το ΔΝΤ, δηλαδή θα επαιδείω και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχουν δημοσιογράφει κάποιο όφελο για να προωθούν στι χώρε του τι θέσει του του Νομισματικού Ταμείου. Θα είχε κάποιο λόγο. Δεν νομίζω ότι το Ταμείο μπορεί να παρακάμψει του κανόνε λειτουργία του και να προχωράει σε τέτοιου είδου συναλλαγέ τι οποίε υπονοείται. Mm. Το αποκλείω. Εσεί δεν υπενηχθήκατε κατά τέτοιο στη Βουλή. Μα δεν ήταν αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση που μου έκαναν κάποιοι δημοσιογράφοι είναι αν γνώριζα ότι οι Έλληνε ε, είχαν κληθεί στο Διεθνές Νομιματικό Ταμείο. Του απάντησα, βεβαίω, είναι η συνήθι πρακτική του Διεθνού Ζωματικού Ταμείου να καλεί οι δημοσιογράφου από όλα τα μέρη του κόσμου. Τελικά, νομίζετε ότι γίνει κα, παραποιήθηκαν ίσω οι δηλώσει που κάνατε στη Βουλή σε ένα βαθμό, γιατί έχει γίνει μεγάλο τόρυβο, μεγάλη αναστάτωση και στο δημοσιογραφικό χώρο. Παραπέμπω όσου ενδιαφέρονται να διαβάσουν τα επίσημα πρακτικά τη Επιτροπή για την Αλήθεια για, για το Χρέο. Εσείς λέτε, ε, αυτό που είπατε στη Βουλή, γιατί, τι θέλατε να δείξετε με αυτό, Α, ότι, συ, Α, ότι απάντησα... συναντήσατε δημοσιογράφους στο Α, στην Ουάσιγκτον. Απάντησα σε μία ερώτηση, η οποία μου έγινε. Πολύ απλά. Δεν αποσκοπούσε κάποιο. η απάντησή σα δεν θέλατε, θέλατε, θέλατε να, να δείξετε τι, ότι επειδή είπατε ότι ε, του συναντήσατε, μιλήσατε μαζί του με του δημοσιογράφου του Ουάσιγκτον, δεν θέλατε να υπονοήσετε ότι είχαν κάποια συναλλαγή, ε, αλλά... Γιατί το είπατε αυτό τότε στην Βουλή. Μα ρωτήθηκα και είπα απλά πράγματα, χωρί να κατηγορήσω κανέναν, χωρί να υπονοήσω τίποτα για συναλλαγή. Είπα, ναι, το Διεθνέ Δημοτικό Ταμείο καλεί δημοσιογράφου από όλα τα μέρη του κόσμου να συμμετέχουν σε κάποια σεμινάρια και σε κάποιε εκδηλώσει του Διεθνού Δημοτικού Ταμείου. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Προφανώ και τα έξοδα του ταξιδιού ή τη διαμονή τα κάλυπτε το, Είχα, το εγώ, ταμείο. Σε πώ το ταμείο λειτουργεί σε αυτέ τι περιπτώσει. Αλλά αυτό λέτε ότι είναι μια πρακτική που γινόταν και πριν η Ελλάδα μπει στο πνημόνιο. Και, και τώρα και θα γίνεται και στο μέλλον. Δηλαδή, έχει έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να πει κάποιο. Πώ λειτουργεί ο οργανισμό, Ποιά είναι τα υπηρεσίε του, ναι. Τα όργανα. Σα απάντησα ήδη νομίζω. Ναι.